του διώσει δίφωνε χρησμέ, που απ' την πολύ χρυσή πυθώνα στην φημισμένη Θήβα ήρθες. Τι προφητεύεις? Η αρχαία τραγωδία είναι η έκφραση πανανθρώπινων αναγκών που οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγαλύτερο επίπεδο συνείδησης. Η αρχαία τραγωδία είναι η πολυτιμότερη προγονική κληρονομιά μας. Η αρχαία τραγωδία δεν είναι μόνο δραματικό είδος ποιητικού λόγου. Δεν είναι απλά μια μορφή τέχνης. Με το πέρασμα των αιώνων μετεξελίχθηκε και έγινε πηγή έμπνευσης για ποιητές, συγγραφείς, κειμενογράφους, ως μέσο διαμόρφωσης σύγχρονης τέχνης. Η αρχαία τραγωδία είναι το όχημα, το μέσο με το οποίο ο αρχαίος λογοτεχνικός θησαυρός πέρασε στους αιώνες και έγινε αιώνιος και παγκόσμιος. Η αρχαία τραγωδία είναι ο νεωτερισμός του τώρα. Τέκνα της Θήβας, νέα γενιά του αρχαίου κάδμου. Γιατί ήρθατε εδώ, στους βωμούς μου? Στεφανωμένοι, κράτοντας εκητηρίους κλάδους. Γιατί ολόκληρη πόλης πνίγεται στο θυμίαμα, στους θρήνους και τις προσευχές. Εγώ, ο Πάσικλινός, ο Ξακουστός Ιδίπους, ήρθα. Γιατί έκρινα δίκαιο να ακούσω ο ίδιος, όχι διαστόματος άλλων αγγέλων, τον λόγο. Λέγε, γέροντα, εσύ, γιατί εσύ αρμόζει να μιλήσεις εξ ονόματος αυτών εδώ. Ποιος ο λόγος της ηκεσίας σας? Κάποιος φόβος ή παράκληση? Θέλω να ανταποκριθώ σε κάθε αίτημά σας. Δεν είμαι ανάλγητος. Με θλίβει αυτή η εικόνα. Ω παιδες ικτροί, συμπάσχος τα πάθη σας. Ήρθατε εδώ με γνωστά, όχι άγνωστα σε εμένα αιτήματα. Ξέρω καλά ότι πάσχετε. Μα αν και πάσχετε, κανένας σας δεν πάσχει όπως εγώ. Ο καθένας έχει τον πόνο του. Πονάει για τον εαυτό του προσωπικά και για κανέναν άλλον. Ενώ η δική μου η ψυχή πονάει για την πόλη. Για εμένα και για εσένα. Δεν με ξυπνάτε από ύπνο αμέρινο. Να ξέρετε πως ήδη έχω χύσει πλήθος δακρύων και έχω περιπλανηθεί σε πολλούς όδους της σκέψης, αναζητώντας λύση. Τη μόνη θεραπεία που βρήκα, μετά από πολλή περίσκεψη, ήταν να στείλω το γιο του Μενικαία, Κρέοντα, τον αδερφό της γυναίκας μου, στο πυθικό μαντίο του Φίβου. Για να ρωτήσει και να μάθει τι πρέπει να πράξω ή να πω για να σώσω αυτήν την πόλη. Μετρώντας το χρόνο που λείπει μέχρι σήμερα, ανησυχώ. Τι κάνει? Αργεί υπέρ το δέον. Όταν όμως επιστρέψει, να μην με λένε δίποδα, ανάμεσα δεν εκτελέσω όλα όσα ο Θεός φανερώνει. Ο Ιδίπους Τυράννος
είναι ο τραγικός ήρωας που μας δείχνει τη μεταβλητότητα της ύπαρξης από τη δύναμη στην αδυναμία. Ο Οιδίπους τύραννος, θύμα και θήτης μαζί, το τραγικότερο πρόσωπο στην αρχαία τραγωδία. Ο Οιδίπους τύραννος, ο ανίδεος πατροκτόνος και αιμομίκτης και βασιλιάς, στο στοχασμό της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Οιδίπους τύραννος, ο μυθικός αυτός ήρωας, χωρίς να το γνωρίζει, γίνεται πατροκτόνος και αιμομίκτης, είναι ο απόλυτος εκφραστής της διπλής μοίρας του ανθρώπινου γένους. Από την κορύφωση στα τάρταρα, από την αμφιβολία στη γνώση, από τη γνώση στην κρίση ταυτότητας, από την έπαρση στην αυτοτιμωρία. Ο Οιδίπους τύραννος ενσαρκώνει τον πιο τραγικό υπερήρωα. Αλλά εγώ θα τα εξιχνιάσω εξ αρχής. Γιατί επάξια ο Φίβος, άξια και εσύ, χάριν του Θανόντος, επαναφέρατε το ζήτημα. Δικαίως λοιπόν θα δείτε και εμένα σύμμαχο, τιμώντας και τη χώρα αυτή και το Θεό. Θα εξαλείψω αυτό το μίασμα, όχι χάριν των μακρινών μου εξαγχιστία συγγενών, αλλά χάριν του εαυτού μου. Γιατί όποιος σκότωσε αυτόν, τον Λάιο, μπορεί με το ίδιο χέρι να θελήσει και μένα κάποτε να τιμωρήσει. Μεριμνώντας λοιπόν για εκείνον, τον εαυτό μου ωφελώ. Όμως, τέκνα της Θήβας, όσο πιο γρήγορα σηκωθείτε από το βωμό, πάρτε μαζί και τους οικετηρίους κλάδους και κάποιος να πάει να συγκαλέσει εδώ τον λαό των Καδμίων. Γιατί είμαι πρόθυμος να κάνω το πάνω. Με του Θεού το θέλημα, ή θα αναστηθούμε ή θα καταστραφούμε. Παιδιά μου, σηκωθείτε. Ο Άναξ μας υπόσχεται αυτά για τα οποία ήρθαμε εδώ. Ας ευχηθούμε ο Φίβος που έπεμψε τις μαντίες να έρθει ιατήρας της νόσου και σωτήρας μας. Η σχέση κλασικού και σύγχρονου είναι επουσιώδης, αλλά ταυτόχρονα και δημιουργική, ως προς το νόημα και το περιεχόμενο. Ρε ο Νέμου, βλέφαρα τραμπέζουν. Εγώ, ο πλασμένος πυρός πλάστης, ο δενός. Στο κοσμικό υφαντό σου, σε ένα σένα, συνδέομαι μαζί σου. Γίνομαι μια ζωγραφιά. Ποίημα, προσευχή. Με τον τρόπο που ανασένω, προσεύχομαι, που ζω. Κλασικά έργα εκφράζουν απόλυτα τις σκέψεις και τη δομή της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Πιστεύω πως τα όρια μεταξύ σύγχρονου και κλασικού είναι συγκεκριμένα και άπτονται απόλυτα το ένα το άλλο. Η σχέση κλασικού και σύγχρονου είναι διαχρονική. Η ροή, η έπνευση, η υπέρβαση, η δύναμη του ανθρώπου γυρνάει πάλι στο σήμερα. Τίποτε πιο σύγχρονο από το κλασικό. Σε δύναμη.
επίπεδο. Ροή. Κλάση. Αέναη δυναμική. Του αδιάψευστου. Εδώ και τώρα. Ιούιου. Τα πάντα ανεξή και σαφή. Ο φως τελευταίων σε προσβλέψε μη νυν. Ως της πέφας με φυσταφώνου χρήν, ξενήσου χρήν ομιλών, ούστε μου καεδεκτανών. Όλα σαφή, στο φως υπάς αλήθεια. Γεννημένος από αυτούς που δεν έπρεπε. Ομόκλινος αυτόν που δεν έπρεπε. Φωνέας αυτόν που δεν έπρεπε. Ο φως, για τελευταία φορά, τώρα σε βλέπω. Αποκαλύφθηκα. Πολίτες της Πατραγωνικής Θήβας, κοιτάξτε τον Ειδίποδα. Τον άνθρωπο που έλυνε τα ξακουστά ενίγματα. Άνδρα κρατεώ. Και αξιοζήλευτο για την καλή του τύχη. Κοιτάξτε τον πως παραδέρνει. Στο συμφορών την τρικυμία. Μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Άνθρωποι είμαστε. Κανέναν μην πούμε ευτυχή. Πρωτού τον δούμε να περνάει άτρωτος. Το τέρμα της ζωής του. Η αρχαία τραγωδία είναι ο νεωτερισμός του τώρα.